Με το φακό του Καλλιμνιωσμού επισκεφτήκαμε τον νέο δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούπο. Όμως πριν έρθουμε στο γραφείο του που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, είδαμε τον δήμαρχο, τους επικεφαλείς όλων των υπηρεσιών του Δήμου και τους διοκλεγέντες Δημοτικού Συμβούλους. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα που έκαναν και την παρακολουθήσαμε με ανοιχτές πόρτες. Και μας έκανε και εντύπωση, δηλαδή και οι υπάλληλοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν γύρω-γύρω που τους βλέπαμε να πηγαίνουν έρχονται και ήταν εντυπωσιακοί. Εκείνο όμως που είδαμε ότι είναι πολλά τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό, κυρία Μαΐλη, που είπατε με ανοιχτές πόρτες, σας το λέω πολύ απλά, ότι εκτός του ότι το είπαμε προεκλογικά ότι εμείς θα έχουμε ανοιχτές πόρτες, το είπαμε, μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος είναι το σπίτι όλων μας. Ασφαλώς. Η λειτουργία του Δήμου πρέπει να είναι σε δημόσια θέα. Οι κλειστές πόρτες, με τη μεταφορική έννοια το λέω, δεν βοηθούν, δεν εξυπηρετούν, απέναντίας μπορεί να εξάπτουν και τη φαντασία. Ασφαλώς. Αυτό λοιπόν που είδατε σήμερα, mm-hmm. αν θέλετε στην ουσία, αυτό θα με δείτε ότι θα λέω αυτό που είπα προεκλογικά, γίνεται και μετεκλογικά. Τι σας είπα προεκλογικά, ότι πρώτα θα ξεκινήσουμε με την οργάνωση του σπιτιού μας, των οικοκυριών μας, του Δήμου. Να οργανώσουμε τις υπηρεσίες. Σας λέω ότι... Τις βρήκατε αναγκάνοντες. Είχαν υπηρεσίες μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ ακραίες εκφράσεις, να πω τεράστιο, να πω αποδιοργανωμένες και τα σχετικά. Απλά σας λέω ότι στις υπηρεσίες υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και ξεκινήσαμε με την οργάνωση. Καθημερινά, αυτή την εικόνα που είδατε εσείς σήμερα, αυτό γίνεται από τις 2 του Γενάρη. Είμαστε τώρα 5 του Γενάρη, 3 μέρες, καθημερινά 7.30 η ώρα το πρωί. Εσύ είναι εδώ. Όλοι οι διευθυντές του Δήμου, οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι για τις θέσεις, είναι εδώ και οργανώνουμε, αναδιατάσσουμε τις υπηρεσίες και προγραμματίζουν. Αυτό είδατε σήμερα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Σε όλους αρέσει το νοικοκύριμα. Mm-hmm. Τελικά, όταν κανείς δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, δεν νιώθει και καλά πρωτίστως ο ίδιος. Ναι, έτσι, εμείς θέλουμε να νιώσουμε καλά, θέλουμε να νιώσουμε ικανοποίηση, μέσα από την αποτελεσματικότητα. Πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα για την κάλυμα. Και δεν μπορεί να τρέξεις μπροστά όταν πίσω είσαι διαλυμένος. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνεις, να λες ότι πάω να κάνω εκείνο όταν πίσω οι υπηρεσίες σου δεν μπορούν να σε υποστηρίξουν. Να σας το εξειδικεύσω λίγο αυτό, ναι. Αν με επιτρέπετε. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί θέλω να σας κάνω και άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Η πολιτική ηγεσία, κυρία Μαΐλη, τι κάνει. Δίνει τις κατευθύνσεις. Τις ιδέες, απλά, που λέει ο κόσμος. Όπου αυτές οι ιδέες χρειάζονται οικονομικό αντικείμενο, η πολιτική ηγεσία θα τρέξει για να το εξασφαλίσει. Για να το εξασφαλίσει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όλες αυτές οι ιδέες, για να υλοποιηθούν, πρέπει να περάσουν μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ναι. Για να έρθει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα, τι σημαίνει μηχανή του Δήμου, σημαίνει μία αγαστή συνεργασία πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιών, όλοι μαζί, αξιοποιώντας τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, το ένα γρανάζει με το άλλο, να έχουμε μια καλοκουρδισμένη και καλολαδωμένη μηχανή προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πρωτού περάσω και στις άλλες μου ερωτήσεις, κύριε Δήμαρχε, βλέπω το γραφείο σας και το βλέπω πεντακάθαρο, πολύ ωραίο, αλλά άδειο. Εντελώς. Εδώ η βιβλιοθήκη, όταν ερχόμαστε, ήταν γεμάτη. Τώρα
Γιατί είναι εντελώς άδεια? Ό,τι βλέπετε. Οι φάκελοι εδώ που αφορούν το Δήμο της Καλύμνου, το νησί μας, πού βρίσκονται? Εγώ δεν έχω παραλάβει κάτι. Ό,τι βλέπετε, αυτό είναι. Έχω κάνει απλά επιστολές προς τις 4 διευθύνσεις, ναι, και τους ζητάω να μου αναφέρουν η κάθε διεύθυνση χωριστά σε τι επίπεδο βρίσκεται και τι θα μου παραδώσει. Είτε αυτό είναι η διεύθυνση Πρασίνου, ναι. Δηλαδή περιμένετε από τις υπηρεσίες. Ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Διοκομιχάλης, δεν σας υποδέχθηκε, δεν σας είπε ότι αυτά και αυτά είναι σε κρεμότητα. Εδώ αυτό το θέμα το έχω προχωρήσει έως εκεί, από εκεί και πέρα αναλαμβάνεις εσύ, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε? Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι. Ήρθε, ορκίστηκε, έφυγε, προς το παρόν. Μακάρι να έρθει, και αν δεν έρθει θα τον καλέσω. Ναι, πότε θα γίνει αυτό? Εντάξει, είναι και διακριτικός, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό δείχνει και έναν πολιτικό πολιτισμό, φαντάζομαι, με τον κύριο Νιακομιχάλη. Θα τον καλέσω να έρθει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μου πείτε πότε θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκροτήσει το Προεδρείο και τη Δημοτική Επιτροπή. Αυτά έχουν τελειώσει. Αυτά είναι τα δύο όργανα προκειμένου να λειτουργήσουν. Για να λειτουργήσουν περαιτέρω, πρέπει να έρθει η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ότι οι διαδικασίες έγιναν νόμιμα. Μόλις έρθει η έγκριση, βγάζουμε πινάκιο και πάμε στα επόμενα βήματα. Να ενημερώσω δε τον κόσμο ότι τα επόμενα βήματα ποια είναι, μόλις έρθει η έγκριση. Δεν έχουμε παραλάβει τη ΔΕΙΑ. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και να γίνει παράδοση παραλαβή. Δεν έχουμε παραλάβει το λιμενικό ταμείο. Δεν έχουμε παραλάβει την ΑΕ πολυδραστική. Δεν έχουμε παραλάβει την ΑΝΕΚ. Αυτά εδώ είναι τα επόμενα βήματα, να έρθουν όλες οι υπηρεσίες πάνω μας για να είμαστε πια σε πλήρη ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό θα συζητηθεί στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσετε? Όταν ό,τι είμαστε έτοιμοι, ναι, το βάζουμε μέσα, συν τα άλλα θέματα. Δεν έχουμε παράδειγμα, να σας πω, τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Δεν έχει ψηφιστεί τεχνικό πρόγραμμα. Και τι θα γίνει? Το προηγούμενο έτος. Έπρεπε αυτά να είχαν τελειώσει τον Οκτώβριο. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν δεν έχουν τελειώσει τον Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τα άδεια που βλέπετε. Είναι άδειος ο Δήμος. Δηλαδή, αν δεν έχει προϋπολογισμό, δεν έχει τεχνικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλά τώρα εμείς θα κάνουμε τα οργανωτικά βήματα προκειμένου να γίνει η σύσταση των διοικητικών συμβουλίων των 4 αυτών υπηρεσιών της Ελλάδας. Δηλαδή στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό θα συζητήσετε για τα 4 αυτά θέματα τα μεγάλα? Ό,τι είναι έτοιμο θα το, ναι, θα το συζητήσουμε. Γιατί δεν είναι έτοιμο, γιατί εκεί, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Οι μετοχές. Τι εννοείται? Η μεταβίβαση των μετοχών. Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει. Γιατί υπάρχει θέμα? Υπάρχει θέμα γιατί ο κόσμος αυτό συζητάει. Δεν συζητά ο κόσμος. Οι κακόβουλοι συζητάνε. Έστω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα μείνω. Ναι. Κοινός στους χρουζούρδιδες. Ναι. Εμείς θα πάμε μπροστά. Όλα θα γίνουν όταν είναι έτοιμο όριμο. Εγώ δεν πρόκειται να φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα και να γελιοποιούμε. Ναι. Εντάξει. Ό,τι είναι όριμο θα έρχεται. Ναι. Δεν είναι όριμο, θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό. Ναι, ποιο το οριμάζει? Οι υπηρεσίες το οριμάζουμε κι εμείς. Άμα δώσετε όμως. Κύριε Μαΐλη, το κουράζουμε το θέμα, δεν έχει νόημα. Σας είπα ξεκάθαρα ότι όλες τις υπηρεσίες θα τις παραλάβουμε χθες, αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Απλά κάνουμε τα βήματα. Πρέπει πρώτα να νομιμοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, για να, ναι, μπορέσει να κάνει πινάκιο. Τώρα, στο πρώτο πινάκιο μπορεί να έχει 10 θέματα, μπορεί να έχει 8, ανάλογα την οριμότητα. Αυτό. Λοιπόν, καλώς. Από την άλλη πλευρά είδαμε και τη διάθεση και των νέων Δημοτικών Συμβούλων να προσφέρουν. Ακούσαμε και κάποιες ερωτήσεις που κάνανε σε σχέση με την καθαριότητα. Είναι ένα θέμα αυτό τεράστιο. Και τα πρώτα που πρέπει, κύριε Δήμαρχε, σας λέμε και εμείς, επειδή κυκλοφορούμε έξω και ακούμε, και όπως ακούγατε κι εσείς, εκείνο που τους ενδιαφέρει απόλυτα είναι η καθαριότητα. Καθαριότητα, συγκοινωνία, αυτά. Και βέβαια. Α, κύριε Μαΐλη, έχουμε δουλειά να κάνουμε με φούντες. Με φούντες. Με φούντες, να τις κάνετε. Εντάξει. Με τις φούντες.
Αυτό κάνουμε. Μπράβο. Προγραμματίζουμε και χαιρόμαστε. Είμαστε μόλις δύο μέρες. Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Δύο μέρες. Δεν είπαμε. Δεν και έχουμε κάνει πράγματα απίστευτα. Ναι. Εντάξει. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, κύριε. Σε οργανωτικό επίπεδο. Σε οργανωτικό επίπεδο δεν μπορεί τα αποτελέσματα να φανούν τώρα, για όνομα του Θεού. Το αντιλαμβανόμαστε. Εμείς όμως παρακολουθούμε. Έτσι. Εννοείται. Παρακολουθούμε. Εντάξει, εγώ σας είπα. Ναι. Εμείς θα κάτσουμε και να δουλέψουμε. Εμείς θα κάτσουμε να δουλέψουμε. Πάνω από τις δυνάμεις μας. Την πρίκα που πήραμε, τη γνωρίζαμε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι πιο μεγάλη από ό,τι πιστεύουμε. Δεν πειράζει. Δεν πρόκειται ούτε να ανατρέξουμε στους στέχτες, ούτε τίποτα. Εμείς, έχοντας την εμπειρία, δεν θα πορευτούμε με το κεφάλι προς τα πίσω, το κεφάλι θα είναι μπροστά. Θα δουλέψουμε. Και στο τέλος θα γίνει το άθροισμα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς αναμένουμε το άθροισμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείστε. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχόμαστε να πάει πάρα πολύ. Σας βλέπω όμως αγχωμένη. Καθόλου. Για το αποτέλεσμα. Σας βλέπω αγχωμένη. Όχι, όχι, όχι. Σας βλέπω αγχωμένη. Είμαστε μόλις δύο μέρες. Ναι, βέβαια. Αλίμονο. Δεν το συζητώ για εσάς, κύριε Δήμαρχε. Μπορώ να. Εντάξει, και αυτή την εικόνα που είδατε έξω, κυρία Μαϊλή, είναι πρωτόγνωρη. Είναι πρωτόγνωρη για την κουλτούρα και τα δεδομένα του νησιού. Ό,τι κάνουν όλοι οι πολιτισμένοι. Όλες οι δομές οι οποίες λειτουργούν στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο τομέα, αυτοί που έχουν κάνει βήματα μπροστά, το είδατε σήμερα. Χαίρομαι και θέλω να συνεχίσω να χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για το καλό της καλή. Και όλοι μας. Ναι, όλοι. Έτσι. Απλά θέλω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τους πάντες. Πάρα πολύ. Μου αρέσει να μου μεταφέρουν, βεβαίως, να μου μεταφέρουν και να μου λένε προσέξτε αυτό, κάντε εκείνο. Δεν με κουράζει και από τον οποιοδήποτε πολίτη που όταν με δει στον δρόμο λέει πρόσεξε εκείνο, κάνε εκείνο. Ευχαρίστως, δεν με κουράζει. Υπάρχουν όμως και μερικοί οι οποίοι είναι σκέτο δηλητήριο. Εσκεμένα, όχι, δεν λέω από τους πολίτες. Δεν τους ακούτε. Λοιπόν, αυτά. Δεν τους ακούτε. Λοιπόν. Καλή επιτυχία στο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.